Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου και έχουν ξεκινήσει οι ειδήσεις από τη Δέλτα Τηλεόραση. Μαζί θα δούμε το δελτίο και απόψε το βράδυ. Αρχικά θα δούμε τις σημαντικότερες σε τίτλους και αμέσως μετά όλο το δελτίο αναλυτικά. Ακαρπία στα ελαιόδεντρα στον Εύρο. Έρχεται αύξηση τιμών στο λάδι. Η ακρίβεια πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά. Τα κρίσιμα θέματα που θα φέρει ο Πρωθυπουργός στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ. Οι γονείς του 30χρονου συνοριοφύλακα δόρισαν τα όργανα του παιδιού τους. Στις 24 Σεπτεμβρίου το 9ο Run Greece Αλεξανδρούπολης. Όλα τα έσοδα στους πυροπληκτούς του Εύρου. Κυρίες και κύριοι, πάγωμα οφειλών και φορολογικών υποχρεώσεων για πολίτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Φυσικά, η υπουργική απόφαση αφορά όλες τις επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές του Εύρου, της Ροδόπης, της Καβάλας, της Εύβοιας και της Δυτικής Αττικής. Λογία εισοδήματος και η αναστολή ίσπραξη βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου σε περιοχές του Εύρου. Η υπουργική απόφαση αφορά όλες τις επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές του Εύρου, της Ροδόπης, της Καβάλας, της Εύβοιας και της Δυτικής Αττικής. Μόλις χθες δόθηκε στη δημοσιότητα η απόφαση της 12 του μηνός, αλλά προχθές που τα πήραμε στα χέρια μας, την απόφαση 38. Ξεκινάω πρώτα με τις υποχρεώσεις που αφορούν τις φορολογικές οφειλές. Αυτό το οποίο έχει δοθεί ουσιαστικά μία εξάμηνη παράταση και αναστολή όλων των δόσεων, που αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για όλες τις πυρόκλητες επιχειρήσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης και Δήμου Σουβλίου, όλες οι δόσεις τις οποίες είχαν και έλυγαν μέχρι και 1η Σεπτεμβρίου του 2023, όλες αυτές αναστέλλονται και πηγαίνουν μέχρι τις 19 Δευτέρου του 2024, και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι οφειλές οι οποίες υπάρχουν και τρέχουν, μπορεί να είναι δόσεις φόρων εισοδημάτων ή ακόμη και άλλες ρυθμισμένες οφειλές, όλες αυτές λοιπόν οι δόσεις αναστέλλεται η τρέχουσα καταβολή τους και όλες και κινούν. Οι τρέχουσες οφειλές δεν πηγαίνουν με ημερομηνία ορίμανση στην 19η Φεβρουαρίου, και όσον αφορά τις υφιστάμενες ρυθμίσεις τις οποίες είχαν επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα ακόμη και αυτές αναστέλλεται για εξάμηνη περίοδο, δηλαδή μέχρι περίπου και 19 Φεβρουαρίου του 2024, και η πρώτη δόση της αναστελόμενης της ρύθμισης που αναστέλλεται θα ξεκινήσει ξανά πλέον από το τέλος του Φεβρουαρίου του 2024. Αλλά και για τις ασφαλιστικές εισφορές από την πλευρά του ΕΦΚΑ, όπου σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει αναστολή 2 μηνών. Άρα οι δόσεις αυτές θα καταβληθούν από τον Νοέμβριο και μετά, τόνισε ο πρόεδρος Συλλόγου Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Εύρου. Παράλληλα με αυτή την απόφαση, το Ελληνική Πολιτεία θέσπισε και όσον αφορά και το κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών από την πλευρά του ΕΦΚΑ. Όπου και σε αυτή την περίπτωση όμως δεν έχουμε εξάμηνη αναστολή, εδώ στην περίπτωση αυτή έχουμε δίμηνη αναστολή, δηλαδή όλες οι τρέχουσες εισφορές που αφορούν οι ασφαλιστικές εισφορές και ρυθμίσεις ρυθμίσεων πηγαίνουν, αναστέλλονται κατά 2 μήνες. Άρα δηλαδή οι δόσεις αυτές θα καταβληθούν από τον Νοέμβριο και μετά. Ένα αυτό. Το δεύτερο, όσον αφορά επίσης ρυθμίσεις προς τον ΕΦΚΑ, οι οποίες υφίστανται μέχρι πρότινος, και αυτές μπορούν και αναστέλλονται κατά δίμηνο. Πρέπει επίσης να πούμε ότι οι δε τρέχουσες οφειλές μπορούν να κεφαλοποιηθούν και στη συνέχεια να γίνει ρύθμιση αυτών, η οποία ρύθμιση μπορεί να γίνει από 12 έως και 24 δόσεις. Αναφορικά με τις ασφαλιστικές οφειλές που προκύπτουν από τις εισφορές μη μισθωτών. Αυτό δεν αφορά κυρίως τον ΕΦΚΑ των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτό λίγο να το τονίσω γιατί μια διαφορά, όσο κυρίως τον ΕΦΚΑ των μη μισθωτών, δηλαδή τις ασφαλιστικές φορές που πληρώνουν οι επιχειρήσεις προς το ΙΚΑ. Την ελιά Ελίτσα και το λάδι Λαδάκι πρόκειται να πούμε το επόμενο διάστημα, καθώς το πρόβλημα που υπάρχει φέτος με το λάδι και τις ελιές είναι μεγάλο, με την Εθνική Επαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς να ανακοινώνει πως η ακαρπία στις πράσινες ελιές φέτος ανέρχεται στο 90%. Είναι εμφανές ότι η φετινή σοδειά θα είναι μειωμένη και λόγω αυτού θα υπάρξει αύξηση της τιμής του παραγωγού. Το γεγονός αυτό έρχεται να δώσει ακόμη ένα χτύπημα στους παραγωγούς του Εύρου μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν τα δέντρα.
Έντονο είναι το φαινόμενο της ακαρπίας των ελαιόδεντρων τα τελευταία χρόνια και πόσο μάλλον τώρα με τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τον Εύρο αλλά και τις πλημμύρες από το σφοδρό καιρικό φαινόμενο Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής έχει δείξει τα σημάδια του στην ελαιοκαλλιέργεια και τα τελευταία 10 χρόνια δεν είναι όπως παλιά, τόνισε η ιδιοκτήτρια του ελαιοτριβίου Κύκλουπα στην Αλεξανδρούπολη. Υπήρχε γενικά το φαινόμενο της ακαρπίας, το έχουμε παρατηρήσει όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια δυστυχώς. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην καλλιέργεια της ελιάς. Υπάρχει αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή, την έχουμε δει στην ελαιοκαλλιέργεια. Τα τελευταία 10 χρόνια δεν είναι όπως παλιά και κάθε χρόνο γίνεται ακόμα πιο έντονο το φαινόμενο. Φέτος ήταν μια χρονιά από αυτές και μάλιστα ήταν μια χρονιά από αυτές όπου δεν θα είχε και η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα, όχι μόνο μιλάμε για εδώ, για Εύρο. Δεν θα έχει και η Ελλάδα, θα έχει ακαρπία συνολική και η Ισπανία και η Ιταλία. Η τιμή του ελληνικού ελαιολάδου φέτος το χειμώνα θα εκτοξευθεί στα ύψη. Η μειωμένη φετινή παραγωγή, η έλλειψη αποθεμάτων λόγω του δύσκολου χειμώνα που προηγήθηκε και η ξηρασία που έχει καταγραφεί στις χώρες παραγωγούς είναι μερικοί από τους παράγοντες που απειλούν το πορτοφόλι του καταναλωτή σε συνδυασμό τον σταθερά υψηλό πληθωρισμό στην κατηγορία των τροφίμων. Γι' αυτό λοιπόν παρατηρήσατε και μεγάλες αυξήσεις στις τιμές στα ράφια στο σούπερ μάρκετ, με το που βγήκε λοιπόν ότι θα έχει πρόβλημα η νέα παραγωγή από την επόμενη χρονιά. Αυξήθηκαν ήδη οι τιμές και θα αυξηθούν και άλλο δυστυχώς με τη νέα παραγωγή. Υπάρχει φόβος για παγκόσμια έλλειψη του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου την επόμενη χρονιά που έρχεται. Και αυτό το φαινόμενο γίνεται ακόμα πιο έντονο σε εμάς, γιατί έχουμε και τα μισά δέντρα που έχουν πληγεί και έχουν καεί. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά τι ποσότητες εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου θα έχει την φετινή χρονιά η Μάκρη, η Δίκελα, όλη εδώ η περιοχή μας. Τα ελαιοτριβία θα είναι ανοιχτά φέτος, ασχέτως αν δεν δουλεύουν όλο το 24ωρο, λόγω της χαμηλής παραγωγής από την ακαρπία αλλά και από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στον νομό Εύρου. Τα ελαιοτριβία καταρχήν θα ανοίξουν φέτος, γιατί ακούγονται διάφορα ότι μπορεί να μην ανοίξουμε, σίγουρα θα λειτουργήσουμε. Μπορεί να μην λειτουργήσουμε όπως δουλεύαμε άλλες χρονιές όλο το 24ωρο, γιατί πραγματικά δεν θα έχει να καλύψει τόσο μεγάλη παραγωγή λόγω και της ακαρπίας αλλά και που καήκαν πολλά από τα δέντρα. Να πω όμως, λόγω αυτών των συνθήκων, ακόμα και κάποιες μικρές ποσότητες ελιάς που είχατε, κάποια δέντρα στην αυλή σας, πάτε να τα μαζέψετε. Να μην τα αφήσετε. Υπό άλλες συνθήκες μπορεί να τα αφήναν κάποιοι. Μην τα αφήσετε. Φέτος και το κάθε δέντρο που θα μαζέψουμε μετράει. Θα είμαστε ανοιχτά. Μετράει γιατί και για την τσέπη του καταναλωτή, όσο και να μαζέψει περισσότερες ελιές, τόσο περισσότερο λάδι θα έχει για το σπίτι του, γιατί θα αυξηθούν οι τιμές σίγουρα. Και να το χρησιμοποιούμε πλέον εκεί που πρέπει. Η ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, ανατιμήσεις τα προϊόντα που χρειαζόμαστε καθημερινά στην καθημερινότητά μας είναι συνεχής, με τους καταναλωτές να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα. Όπως δηλώνουν στην κάμερα του σταθμού μας, στην κάμερα της Δέλτα. Οι μισθοί είναι χαμηλοί, ενώ οι τιμές των αγαθών είναι υψηλές. Όλο και πιο βαθιά αναγκάζονται να βάλουν οι καταναλωτές το χέρι στη τσέπη, καθώς οι ανατιμήσεις στα καθημερινά προϊόντα είναι συνεχείς. Η ακρίβεια πλήττει πολλά ελληνικά νοικοκυριά, καθώς οι τιμές έχουν συνεχή άνοδο, ενώ οι μισθοί μένουν σε χαμηλά επίπεδα. Μιλώντας στην κάμερα της Δέλτα τηλεόρασης, οι καταναλωτές τονίζουν πως δύσκολα τα βγάζουν πέρα, καθώς δεν είναι εύκολο να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους. Όλα ακριβά είναι, όλα ακριβά είναι. Πολύ μεγάλες. Πιστεύετε ο μέσος καταναλωτής μπορεί να τα βγάλει πέρα? Όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Πολύ μεγάλη δυσκολία. Τι να πω τώρα, αφού τα βλέπει εσύ ήδη. Νομίζω ότι σε μένα όλα είναι ακριβά όλα. Όχι. Όχι, δεν τα βγάζει πέρα. Δύσκολα τα πράγματα. Πέρσι έπαιρνε τα κουσάρικο, δύσκολα τα πράγματα. Τι να πούμε, πήραν όλα την ανηφόρα από εκεί και πέρα. Δυστυχώς δυσκολεύεται. Νομίζω ότι δυσκολεύεται, ειδικά οι συνταξιούχοι που έχουν σταθερές συντάξεις, έχουν ανεβούν καιρό. Τι να πω, τώρα φοβάμαι πολύ με τις πλημμύρες θα πάρουν μεγάλη ανηφόρα. Όταν πάει η ντομάτα 2 ευρώ το κιλό, καταλαβαίνετε. Είναι λίγο ακρίβεια, ναι, όντως. Είναι ακριβά, ναι. Πολύ δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Με τους μισθούς που κυριαρχούν σήμερα στην αγορά, είναι πάρα πολύ δύσκολα, ναι. Τι να πω και τι να αφήσω. Οι τιμές είναι για αυτοί που τα έχουν. Για εμάς. Δεν λείπουν όμως και οι καταναλωτές που θεωρούν πως οι τιμές δεν έχουν ιδιαίτερη άνοδο και είναι προσιτές. Κοιτάξτε, οι τιμές είναι καλές, δεν είναι πολύ ακριβές. Με μέτρο μπορεί. Είπαμε, έχουμε κρίση, αυτά που γίνανε στη Θεσσαλία. Επόμενο. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλες. Προσιτές είναι οι τιμές. Τώρα θα συνδεθούμε με το κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί είναι η συνάδελφός μου, η Ρένα Δερμετζίδου, καθώς είδαμε τις τιμές στα προϊόντα, να δούμε και τις τιμές στα καύσιμα. Ρένα, καλησπέρα. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Οι τιμές η βενζίνη
έχουν πάρει την άνοδο. Έχουν ξεπεράσει σε πολλά σημεία τα 2 ευρώ. Όπως λένε οι πολίτες, γιατί συνομιλήσαμε Σάκη πριν λίγο και με αρκετούς πολίτες που θα μπορέσουν οι τηλεθεατές να το δουν και σε αναλυτικό ρεπορτάζ αύριο στη Δέλτα Τηλεόραση, δεν τα βγάζουν πέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν η βενζίνη φτάνει και ξεπερνάει τα 2 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι σκέφτονται το κάθε χιλιόμετρο που θα κάψουν. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι μόνο η βενζίνη, καθώς έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης που σύμφωνα με έρευνες από το Υπουργείο Ανάπτυξης θα φτάσει στο 1,5 ευρώ φέτος. Κάτι το οποίο δυσκολεύει πολύ τον κόσμο. Ναι. Βέβαια η αλήθεια είναι, Ρένα, ότι οι τιμές έχουν πάρει την πάνω βόλτα. Η αλήθεια επίσης είναι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της τιμής στο καύσιμο είναι ο φόρος και όχι το ίδιο το καύσιμο, καθώς την τελευταία δεκαετία, ίσως και περισσότερο, είναι καθαρή απόφαση όλων των κυβερνήσεων να φορολογούν πολλαπλά το καύσιμο, έτσι ώστε ουσιαστικά να κερδίζουν χρήματα από το φόρο. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο φόρος το ΦΠΑ, είναι και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο puzzle αυτό το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και επίσης ό,τι έχει να κάνει με τη θέρμανση, η ανακοίνωση είναι ότι δεν θα υπάρχει επιδότηση στην Αντλία. Οπότε και αυτό ανεβάζει ακόμη περισσότερο την τιμή. Οι πρατηριούχοι τι λένε στο ρεπορτάζ, Ρένα? Σάκη, έχουμε δίπλα μας τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου που βρισκόμαστε εδώ. Είναι δίπλα μας ο κύριος Πόζος Αναστάσιος. Θα έρθει αμέσως τώρα εδώ για να μας πει λίγο τι γίνεται, που κρατάει, προσπαθεί να κρατάει χαμηλές τις τιμές του. Κύριε Αναστάση, μάλιστα, να σας δώσω λίγο επιστροφή. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάτε λίγο την κάμερα, μιλάτε με τον Σάκη το Σταυρίδη. Κύριε Πόζο, κύριε Σταυρίδη. Καλησπέρα σας. Κύριε Πόζο, η τιμή φλερτάρει με τα 2 ευρώ της αμόλυβδης βενζίνης. Πώς κινείται, δηλαδή στο πέρασμα αυτού του μήνα, είναι ανωδική η τιμή ή πτωτική? Σήμερα αυτή τη στιγμή είναι η πιο ανωδική τιμή στο βαρέλι, είναι 92 ευρώ και 45 cents, είναι στο δεκάμηνο μέσα η πιο ανωδική πορεία που έχει βγει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Και είναι ορμητικά ανωδική η τιμή της λόγω της μη προσφοράς της ζητήσεως. Και παρότι έχουν βγει τα αμερικάνικα αποθέματα παραπάνω, ανεβαίνει συνέχεια η τιμή. Αυτό βέβαια θα συμπαρασύρει και το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Έτσι όπως το λέτε είναι. Θα φανεί όμως στις 15 Οκτωβρίου όταν θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm. Κύριε Πόζο, θέλω... Θα διαμορφωθεί η τιμή, αλλά τη στιγμή που είναι το βαρέλι και το Brent ανεβασμένο, οπωσδήποτε διαμορφώνεται και η τιμή της θερμάσεως. Πώς ήταν η περσινή χρονιά στη θέρμανση, τα λίτρα ήταν περισσότερα ή λιγότερα τελικά? Ήταν καλά πέρσι. Ήταν πάρα πολύ καλά. Είχε βοηθήσει το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η επιδότηση στην Αντλία, δηλαδή στο δικό σας σημείο? Βέβαια, ήταν μια μεγάλη βοήθεια αυτή. Ο κόσμος μειωνόταν η τιμή του πετρελαίου από την Αντλία, οπότε ο κόσμος έπαιρνε. Mm-hmm. Παίζει μεγάλο ρόλο. Και πιστεύω ότι θα ισχύσει και φέτος, από ό,τι λένε, τιμή του πετρελαίου. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινή κατανάλωση, βλέπετε τα αυτοκίνητα τα οποία σταθμεύουν για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ, φουλάρουν, βάζουν λιγότερα χρήματα. Πώς κινούνται οι πολίτες? Κοιτάξτε, είναι αναλόγως με τα χρήματα που έχει ο καθένας. Μερικοί φουλέρουν αν θέλουν να πάνε ταξίδι, μερικοί παίρνουν μόνο την κατανάλωση που θα κάνουν για να πάνε και να έρθουν στις δουλειές τους. Έτσι κινείται ο κόσμος πλέον. Mm-hmm. Είναι αναλόγως με τις ανάγκες που έχουν. Ποιο είναι το μικρότερο ποσό που σας έχει ζητήσει κανείς να βάλετε στο αυτοκίνητό του? Εντάξει, και 5 και 10 ευρώ, το 5 ευρώ να σας δώσω να καταλάβετε σε αυτοκίνητα. Mm-hmm. Είναι τρομερή η κατάσταση. Στην βενζίνη, στο καύσιμο δηλαδή, υπάρχει μείωση ή αύξηση στην τελική χρήση μέσα στον χρόνο? Όχι, κοιτάξτε, είναι ορισμένο, φέρει πίνο ο Σεπτέμβριος, δεν είναι τόσο ανεβασμένος. Ο Αύγουστος όμως που υπήρχε μεγάλη κίνηση λόγω των διακοπών και τα λοιπά, υπήρχε μεγάλη, δηλαδή υπήρχε κατανάλωση. Ναι. Τώρα όμως πιστεύω ότι επειδή ανοίξαν και τα σχολεία και ο κόσμος πλέον δίνει τα λεφτά του στα σχολικά ήδη και για τις ανάγκες των παιδιών του, έχει μειωθεί η κατανάλωση τόσο. Κόπηκαν και τα ταξίδια, οπότε λογικό είναι. Η κατανάλωση του Σεπτέμβριου να είναι πάντα πεσμένη. Τελευταίο ερώτημα σας κάνω.
Θέλω να σας ρωτήσω να μου πείτε, εάν είδατε το καλοκαίρι που τελειώνει σε μερικές μέρες στην Αλεξανδρούπολη μια αύξηση ξένων αυτοκινήτων, δηλαδή τουριστών, οι οποίοι ήρθαν από άλλες χώρες. Ήταν αρκετά τα ξένα αυτοκίνητα που έβαζαν καύσιμο. Ήτανε πάρα πολλά, κύριε Σάκη, πάρα πολλά ήταν τα ξένα αυτοκίνητα, γιατί το έζησα εγώ αυτό στο ένα το χιλιόμετρο που έχουμε το βενζινάδικο και ήταν είσοδος από την Εγνατία. Ήρθανε πάρα πολλοί ξένοι. Είχε τρομερή άνοδο δηλαδή η πόλη μας από ξένα αυτοκίνητα. Πλέον έχει γίνει τουριστικό η Αλεξανδρούπολη, από ό,τι έχω καταλάβει. Και Ρουμάνοι και Βούλγαροι και Σκοπιανοί. Πάρα πολλά αυτοκίνητα ξένα. Ήρθαν να κάνουν τουρισμό, παραμέναν δηλαδή τα αυτοκίνητα αυτά στην πόλη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τα ξενοδοχεία, άρρωστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, κύριε Σάκη. Χάρηκα πολύ. Καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ρένα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Θα δούμε στα επόμενα δελτία αναλυτικά και τι είπαν οι οδηγοί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, και σε όλα όσα πρόκειται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, στρέφεται το ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο που ξεκινά. Λόγω των καταστροφών σε Θράκη και Θεσσαλία, δεν αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτερες τυμπανοκρουσίες, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθεί το ζήτημα της επόμενης μέρας για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές αλλά και τις πλημμύρες. Στην ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αύριο Σάββατο στο Βελίδιο, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στρέφονται τα βλέμματα καθώς και στις ανακοινώσεις του, τόσο για τα νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια, όσο και για τις αλλαγές στις δομές του κράτους και τη λειτουργία τους στον απόϊχο των καταστροφών στη Θράκη και τη Θεσσαλία. Όπως είναι φυσικό, μεγάλο βάρος θα δώσει ο Πρωθυπουργός στην οικονομία και θα επικεντρωθεί σε τρία κρίσιμα θέματα. Θα περιγράψει ένα πλέγμα δράσεων για τη στήριξη των κατοίκων στις πληγήσεις περιοχές. Θα μιλήσει για στοχευμένα μέτρα που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα και τα οποία θα είναι εστιασμένα στις ευάλωτες ομάδες. Θα μιλήσει για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζοντας πως έχει αντοχές και μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τις αλλαγές στις κρατικές δομές και τη λειτουργία τους, καθώς καταγράφηκαν σημαντικές αρρυθμίες σε όλες τις πρόσφατες κρίσεις. Στο επίκεντρο αναμένεται να είναι και ο τομέας της πολιτικής προστασίας. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει αναδιάρθρωση του υπηρεσιακού σχεδιασμού, πρόσληψη ειδικών επιστημόνων και νέο πλαίσιο για τη συμμετοχή του στρατού στις έκτακτες ανάγκες και άλλες παρεμβάσεις. Παράλληλα από το βήμα της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει έμφαση σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η παιδεία και η δικαιοσύνη. Στόχος είναι να παρουσιάσει το σχέδιο για το πώς πρέπει να είναι η χώρα το 2027 και να στείλει μήνυμα πώς θα γίνουν πράξη οι προεκλογικές υποσχέσεις. Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στη ΔΕΘ με καθυστέρηση μιας εβδομάδας, καθώς οι καταστροφικές πλημμύρες αλλά και οι πυρκαγιές κράτησαν πίσω το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με τον βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Δερμετζόπουλο, για να ακούσουμε και να συζητήσουμε μαζί του το τι ακριβώς περιμένουμε πια από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Καλησπέρα, κύριε Δερμετζόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Σταυρίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι περιμένουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ από τον Έλληνα Πρωθυπουργό? Εντάξει, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στην έκθεση, ο Πρωθυπουργός μέσα από την ομιλία του θα αναπτύξει τις προτεραιότητες, το σχεδιάγραμμα, τις πολιτικές όπως αυτές πλέον διαμορφώθηκαν και μέσα από τις φυσικές καταστροφές που παρουσιάστηκαν στον τόπο μας και στις πυρκαγιές δηλαδή, αλλά και στις πλημμύρες στο Θεσσαλικό κάμπο. Θα ακούσουμε για όλα την κεντρική στόχευση και το βασικό διακύβευμα που υπάρχει πλέον στο κυβερνητικό σχεδιασμό από εδώ και πέρα. Βέβαια, κάποιες προτεραιότητες δεν έχουν αλλάξει. Όπως πολύ σωστά υπήρχε αναφορά και στο ρεπορτάζ σας, είναι βασικό διακύβευμα, είναι ουσιαστικά η αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, αλλά επίσης αρκετά σημαντικό, αν όχι κορυφαίο, είναι και η αναδιάρθρωση, ο σχεδιασμός ξανά της πολιτικής προστασίας, ύστερα από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Νιώθετε, κύριε Δερμετζόπουλο, ότι έγιναν λάθη στη διαχείριση των δύο μεγάλων αυτών φαινομένων? Ο Εύρος καιγόταν για 17-18 μέρες. Η Θεσσαλία πνίγεται σε μια απίστευτη κακοκαιρία, ή ήταν τόσο μεγάλο το κύμα και σφοδρό που ίσως όποια προετοιμασία και αν υπήρχε δεν θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει? Εντάξει, αυτό είναι το οποίο αναφέρουν και οι επιστήμονες, κύριε Σταυρίδη, ότι σίγουρα και τα δύο τα φαινόμενα ήταν αρκετά μεγάλα, και η πυρκαγιά την οποία καθημερινά και εσείς καλύπτετε, αλλά και εγώ ήμουν παντού μέσα στα συντονιστικά, στα πεδία. Ήταν όντως μια τεράστια πυρκαγιά, 19 πύρινα μέτωπα, αν θυμάμαι καλά.
Αλλά παρόλα αυτά είναι και αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός. Προφανώς όταν έχεις μια τέτοιες τεράστιες καταστροφές, προφανώς υπάρχει και, πρέπει να υπάρχει και αυτοκριτική. Δηλαδή για τη Δαδιά ανέφερε ότι παρά οι αντιπυρικές που έγιναν ύστερα από την περσινή ουσιαστικά φωτιά, δεν κράτησαν. Άρα αποτύχαμε να προστατεύσουμε αυτό το κομμάτι του δάσους της Δαδιάς, το οποίο κάηκε. Αυτά όλα νομίζω ότι μέσα από την ομιλία του γνωρίζω ότι θα υπάρχει και μια αυτοκριτική, έτσι ώστε αν την κάνεις την αυτοκριτική, που την έχουμε κάνει και θα την κάνουμε, σχεδιάζεις καλύτερα το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα, και για την πολιτική προστασία και για την πιθανή εμπλοκή, δεν θέλω να προδικάσω την ομιλία του Πρωθυπουργού των ενόπλων δυνάμεων, και ουσιαστικά τον εξυγχρονισμό του 112, που είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, καθώς σώζει ζωές, ενημερώνει τον κόσμο, αλλά και να δημιουργηθούν αυτά τα εθνικά σχέδια διαχείρισης καταστροφών και πολλά άλλα πλαίσια τα οποία, όσον αφορά το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, θα αναφερθεί ο Πρωθυπουργός. Σίγουρα, βέβαια, θα αναφερθεί και σε τομείς όπως είναι η υγεία, η παιδεία, η δικαιοσύνη, αλλά και η αύξηση του εισοδήματος, όπως σας ανέφερα και πριν, καθώς είδα και από το ρεπορτάζ, αλλά προφανώς και γνωρίζω ότι υπάρχει αύξηση των τιμών και είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε μέτρα σύντομα. Κύριε Μετζόπουλε, υπάρχει αγωνία αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, στο κόμμα σας, στη Νέα Δημοκρατία, για το αν θα μπορέσει να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός μετά από όλη αυτή την καταστροφή. Τα ελαιόδεντρα στον Εύρο έχουν καταστραφεί. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά στη Θεσσαλία. Ζωοτροφές, κρέας παραγόταν εκεί, πρώτες ύλες γενικότερα. Όλο αυτό μπορεί να είναι ένα τσουνάμι το οποίο θα γυρίσει χρόνια την χώρα πίσω. Υπάρχει δυνατότητα να στηθεί ένα ανάχωμα προστασίας των πολιτών της, έτσι ώστε να μην βιώσουν αυτή την οικονομική καταστροφή μετά την φυσική καταστροφή? Υπάρχει και θέλει και ένα σχεδιασμό σωστό, και αυτό ουσιαστικά επεξεργαζόμαστε από την πρώτη στιγμή που συνέβη η καταστροφή. Το πρώτο πλαίσιο ουσιαστικά είναι να προχωρήσουμε στις αποζημιώσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, άμεσα δηλαδή, αλλά να γίνει και δίκαια. Κάτι το οποίο συγκριτικά σε σχέση με το παρελθόν, και αξίζει να το αναφέρουμε, θα γίνει τάχιστα. Δηλαδή, άλλες εποχές έκαναν όποιοι είχαν ουσιαστικά δικαιούντουσαν αποζημίωση, έκαναν 3 με 4 χρόνια, και αν ουσιαστικά είχαν αποζημιωθεί, με αποτέλεσμα άνθρωποι οι οποίοι ήταν νοικοκύριδες να έφταναν να είναι χρεωμένοι. Ένα λοιπόν είναι το στάδιο των αποζημιώσεων, και σε δεύτερο στάδιο είναι ουσιαστικά να στηθεί ένα στρατηγικό σχεδιασμό σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά με κατεύθυνση και από το κράτος, το οποίο γι' αυτό το λόγο και ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, πήγε κατευθείαν μετά τον Εύρο στην Ευρώπη, έτσι ώστε να ανοίξει συζήτηση και να εισρεύσουν λεφτά. Κάτι το οποίο το κατάφερε και θα συνεχίσει να πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να μην χάσουμε χρόνο για να μην δημιουργηθούν κίνδυνοι όπως αυτοί που αναφέρετε στην ερώτησή σας. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Εύρο, είδαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, κύριε Δερμετζόπουλε, στον Εύρο, κύριε Δερμετζόπουλε, και τα όλα όσα είπε. Μου έκανε εντύπωση ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ότι δεν πρέπει να αγχώνεστε για τα χρήματα. Τα χρήματα θα δοθούν. Αυτό που πρέπει να αγχωθούμε είναι για την επόμενη μέρα και για την προστασία. Χθες φιλοξενήσαμε εδώ στο δελτίο τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου μας, τον κύριο Μάρη, και θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι εντάξει, τα χρήματα δοθούν για τις φωτιές, θα χρειαστούν χρήματα και για τις πλημμύρες. Τρέχει το σχέδιο το οποίο θα είναι ικανό μέσα στις επόμενες εβδομάδες αρχικά να προστατεύσει κάποιες περιοχές και άμεσα να προστατεύσει και τις υπόλοιπες, καθώς τα βουνά μας έχουν αποξηλωθεί πραγματικά? Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι πολύ εύλογη απορία. Την ίδια απορία συνάντησα και με πρόεδρους τοπικών κοινοτήτων, παραδείγματος χάρη στον Άβαντα, όπου ήμουν πριν λίγες μέρες, όπου υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ότι με την πρώτη δυνατή βροχή θα αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα. Και η αλήθεια είναι ότι τρέχουμε σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Σταυρίδη. Ήδη στην Παλαγία κάποια αντιπλημμυρικά έργα έχουν βρει ανάδοχο. Υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα το οποίο η Νέα Δημοκρατία το ξεκίνησε πριν λίγο χρονικό διάστημα και έχει εφαρμογή με τους ανάδοχους. Ουσιαστικά ένας ιδιώτης αναλαμβάνει τη μελέτη αλλά και την κατασκευή κάποιων έργων συγκεκριμένων. Είδαμε δηλαδή ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία πέρα από την ανακαίνιση σχολείου θα αναλάβει νομίζω και την αντιπλημμυρική θωράκιση στην περιοχή. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από άλλους ιδιώτες, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε ονόματα εταιριών, οι οποίοι πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν και σε αυτή την κατεύθυνση ουσιαστικά. Γι' αυτό τρέχουμε και νομίζω ότι ήδη έχουν εξαγγελθεί και ο αριθμός των αντιπλημμυρικών, αντιδιαβρωτικών έργων, των οποίων πρέπει να λάβουν τόπο και στην Αλεξανδρούπολη, φυσικά και στη Δαδιά. Θα μπορούμε όμως να είμαστε ήσυχοι στις πρώτες βροχές ή στις επόμενες βροχές, κύριε Δερμετζόπουλο? Υπάρχει ικανός χρόνος? Τι είναι αυτό που σας λένε? Γιατί ξέρω ότι και εσείς
βουλευτής Εύρου είστε, φαντάζομαι θα τα ρωτάτε αυτά στα Υπουργεία. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Δεν θρηνήσαμε θύματα με τις φωτιές. Κινδυνεύουμε, ρωτώ, να θρηνήσουμε θύματα με τις βροχές, αφού δεν καήκαμε με τις φωτιές? Εντάξει, προφανώς δεν μπορώ να προδικάσω καταστάσεις, αλλά ούτε να τρομάξω τον κόσμο. Αυτό το οποίο εγώ παρατηρώ μέσα από τα Υπουργεία, αλλά και μέσα από μια κατεύθυνση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, γιατί το πρωί της άφηξής του κάναμε μια συνάντηση προσωπική, είναι ότι όλα αυτά τα έργα πλέον τρέχουν με ρυθμούς που δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ. Και όχι απλά όταν λέμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που ουσιαστικά έχουν μπει αυτές οι περιοχές και η Αλεξανδρούπολη και το Σουφλί από την πρώτη στιγμή, αλλά τρέχουν αυτά τα έργα, έχουν βρεθεί ανάδοχοι και αυτό είναι και το προσωπικό μας στοίχημα. Mm-hmm. Τώρα μια προσωπική ερώτηση θέλω να σας κάνω. Είδα πάρα πολύ έντονα τις μέρες των πυρκαγιών, καθώς τα παρακολουθούσαμε και εδώ στην Δέλτα Τηλεόραση, να έχει δημιουργηθεί ένα περίεργο κλίμα με το που είναι ο καθένας. Δηλαδή νομίζω ότι μέσα σε όλο αυτό το κακό που συνέβαινε, μετρούσαμε οι πολίτες το πώς λειτουργούν οι πολιτικοί, το πώς λειτουργούν η πυροσβεστική, η αστυνομία, ακόμη και οι δημοσιογράφοι, σε όλη αυτή την κατάσταση. Έβλεπα λοιπόν να λένε ότι οι βουλευτές του Εύρου είναι εξαφανισμένοι. Θέλω να μου πείτε αν αισθανθήκατε εξαφανισμένος ή αν ήταν μια επιλογή όλο αυτό, δεν ξέρω, να μην ανεβάζουμε selfie, δεν ξέρω. Αλλά, εντάξει, είναι όντως προσωπική ερώτηση, είναι κάτι το οποίο με είχε προβληματίσει αρκετά, όχι κατά την περίοδο αυτή, μετά τις πυρκαγιές, γιατί πραγματικά ερχόντουσαν φίλοι και γνωστοί μου τις πρώτες μέρες και μου λέγαν ότι υπάρχει, βασικά το βλέπα και εγώ, ότι οι βουλευτές είναι άφαντοι και πού είναι. 16 μέρες, και δεν θα μιλήσω μόνο για μένα, κύριε Σταυρίδη, και οι υπόλοιποι βουλευτές, οι συνάδελφοι βουλευτές, επί 16 μέρες, από το πρωί έως το βράδυ, υπήρχαν παραδείγματος χάρη δύο συντονιστικά, ένα το πρωί, ένα το βράδυ, τα οποία κρατούσαν και πάρα πολλές ώρες. Εγώ προσωπικά βρέθηκα όχι μόνο σε αυτά τα συντονιστικά της Αλεξανδρούπολης που λάμπαναν τόπο στο αεροδρόμιο, ήμουνα και στη Λευκή, ήμουνα και στη Δαδιά, πήγα σε όλα τα πεδία στις πυρκαγιές. Αυτό το οποίο θεώρησα εγώ προσωπικά είναι ότι όταν καίγεται το τόπο σου, το να εμφανίσεις ή να βγάλεις φωτογραφίες, νομίζω ότι, τι να σας πω, σεβόμενος τη στιγμή δεν αισθάνθηκα σωστό να εμφανιστώ και να βγάζω μια φωτογραφία ότι είμαι με το λάστιχο στο χέρι και ότι να πας, ρε παιδί μου, μόνο για τη φωτογραφία. Και σας το λέω πολύ ανθρώπινα, γιατί εκείνη την περίοδο και ακόμα υπήρχε θλίψη, στεναχώρια και μια τεράστια αγωνία. Το να δω εγώ τον εαυτό μου να βγάζει τέτοιου είδους φωτογραφίες, δεν θα αισθανόμουν καλά. Μετά από 5-6 μέρες ουσιαστικά, γιατί και εμείς συνεντεύξεις κάναμε, αν θυμάστε καλά, μέσα από το αεροδρόμιο, αλλά και με άλλους δημοσιογράφους. Νομίζω ότι κάποιοι γνωστοί μου φίλοι μου είδανε ότι η παρουσία αυτή υπήρχε, ότι προφανώς σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για την περιοχή μας, αλίμονο αν δεν θα ήμουν παρόν. Απλά νομίζω ότι και ο κόσμος πλέον αναγνωρίζει ποιοι ασχολούνται με το επικοινωνιακό και ποιοι πραγματικά ασχολούνται με τα καθήκοντά τους, γιατί εκείνη την περίοδο αυτό έκανα, προσπαθούσα να συνδράμω και εγώ όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούσα. Ήμουν σε επικοινωνία με την κυβέρνηση, με πολλούς υπουργούς και με το γραφείο φυσικά του Πρωθυπουργού. Και νομίζω ότι σεβόμουν πάνω απ' όλα μια κρίσιμη κατάσταση για τον ομό μας, παρά να κάτσω να επιδοθώ σε έναν διαγωνισμό φωτογραφίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να την κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί το συνάντησα πάρα πολύ έντονα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δερμετζόπουλε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σε ελάχιστα λεπτά θα είμαστε πίσω στο δελτίο μας με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Ανεύθυνες χαρακτηρίσεις στέλεχος της εταιρείας Μεσόγειος ΑΕ τις καταγγελίες του υποψηφίου Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Σταύρου Σταυράκογλου αναφορικά με το λατομείο του Άβαντα, κατηγορώντας το για παραπληροφόρηση. Όπως σημείωσε ο Γιάννης Αλεξόπουλος, δίπλα από το χώρο ευθύνης της εταιρείας κάηκαν κάποια κλαδιά, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν αλκύουν επικίνδυνα και τοξικά αέρια, όπως καταγγέλθηκε. Ανεύθυνες καταγγελίες και παραπληροφόρηση των πολιτών χαρακτήρισε τα όσα υπόθηκαν από τον υποψήφιο Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Σταύρο Σταυράκογλου αναφορικά με το λατομείο του Άβατα, διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας Μεσόγειος ΑΕ. Ειδικότερα, ο διευθυντής ανάκτησης ανακύκλωσης και διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας Μεσόγειος ΑΕ, Γιάννης Αλεξόπουλος, βρέθηκε για ακόμη μια φορά στην Αλεξανδρούπολη, δίνοντας αυτή τη φορά απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Έπιασε φωτιά εδώ στο λατομείο? Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς έχουμε ένα χώρο
που, για τον οποίο είμαστε υπεύθυνοι και στον οποίο αποθέτουμε αυτό το εδαφοβελτιωτικό και υγειονοποιημένο υλικό, το οποίο το αναμειγνύουμε με χώμα, γιατί έτσι είναι οι προδιαγραφές και οι μελέτες, και είναι η περιοχή που βλέπετε και δεν έχει πιάσει καθόλου φωτιά. Βέβαια, δίπλα στη δική μας περιοχή, στην περιοχή ευθύνης μας, υπάρχουν διάφορα κλαδιά, τα οποία έχουν αρπάξει φωτιά. Εδώ πιάσανε στρέμματα φωτιά. Είναι δυνατόν η καύση αυτών των υλικών να παράξει επικίνδυνα και τοξικά αέρια? Σε καμία περίπτωση η καύση κλαδιών δεν παράγει τοξικά αέρια. Κύριε Αλεξόπουλε, υπάρχει όμως μια καταγγελία η οποία αναφέρει ότι από την φωτιά εκλήθηκαν τοξικά και επικίνδυνα αέρια. Πώς το σχολιάζετε? Αυτό είναι μια ανεύθυνη παραπληροφόρηση. Όποιος έχει κάποια τέτοια υποψία, οφείλει, και υπάρχουν κατάλληλοι κρατικοί μηχανισμοί και εργαστήρια, να το αποδείξει αυτό. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι μετά αυτό που συνέβη, από αυτό που συνέβη στην περιοχή, θα έπρεπε όσοι ζούμε εδώ και εργαζόμαστε να κοιτάξουμε πώς θα κλείσουμε αυτές τις πληγές που έχουν ανοίξει και όχι να διασπείρουμε βάσιμες φήμες. Όπως σημειώνει το στέλεχος της εταιρείας, το προσωπικό αυτής που εργάζεται στη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αλεξανδρούπολη κατέβαλε ολονύχτιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των φωτιών που έπληξαν την περιοχή μέσα στον Αύγουστο. Το προσωπικό της εταιρείας που εργάζεται στο εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων στην Αλεξανδρούπολη κατέβαλε ολονύχτιες προσπάθειες όλο αυτό το διάστημα των πυρκαγιών προκειμένου να απομακρύνει τη φωτιά από το εργοστάσιο και τελικά τα κατάφερε. Συνέβησαν κάποιες ζημιές, κάηκαν κάποια τμήματα εξοπλισμού, κάποια ανακυκλώσιμα, τα οποία αποκαταστάθηκαν πολύ σύντομα από το προσωπικό της εταιρείας και αυτή τη στιγμή και πολύ σύντομα το εργοστάσιο ξαναλειτουργήσε. Ο Γιάννης Αλεξόπουλος εξηγεί ακόμη τι ακριβώς κάνει η εταιρεία στο χώρο του λατομείου. Από τη διεργασία του εργοστασίου παράγεται κόμποστ. Το κόμποστ προέρχεται από το οργανικό κλάσμα των απορριμμάτων μας, δηλαδή από τα αποφάγια μας. Μετά την επεξεργασία προκύπτει ένα πλήρως υγειονοποιημένο στερεό υλικό. Η νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά προβλέπει αυτό το υλικό να χρησιμοποιείται σε αποκατάσταση λατομείων. Οπότε αυτό που κάναμε εμείς είναι, αφού βγάλαμε τις σχετικές άδειες και βγήκαν και απαραίτητες μελέτες και σε συνεννόηση με το Δήμο Αλεξανδρούπολης, ήρθαμε και κάναμε αποκατάσταση σε αυτό το λατομείο, το οποίο προβλέπει η νομοθεσία. Οπότε, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, αυτό που κάνουμε εδώ είναι φέρνουμε αυτό το υλικό, το οποίο είναι πλήρως υγειονοποιημένο, το αναμειγνύουμε με χώμα, με αναλογίες που βλέπονται από τις μελέτες, με σκοπό να αποκατασταθεί μέρος του λατομείου και μεθαύριο να παραδοθεί στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, αφού γίνουν και σχετικές φυτεύσεις, έτσι ώστε να ενταχθεί και πάλι στο περιβάλλον. Με σκοπό να δοθεί ζωή και ελπίδα σε άλλους ανθρώπους, οι γονείς του 30χρονου συνοριοφύλακα, που είχε προσπαθήσει να βάλει τέλος στη ζωή του πριν από μερικές ημέρες στο Δημότυχο και ήταν κλινικά νεκρός, προχώρησαν σε δωρεά οργάνων. Συγγενείς και φίλοι θα πούνε το τελευταίο αντίο στον άνθρωπό του την Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Μοναστεράκι Φερών. Η οικογένεια του 30χρονου συνοριοφύλακα που είχε αυτοπυροβοληθεί στο σπίτι του στο Δημότυχο προχώρησε σε δωρεά οργάνων με σκοπό να δοθεί ζωή και ελπίδα σε άλλους ανθρώπους. Από αργά το βράδυ της Πέμπτης, ομάδα γιατρών από το Ωνάσιο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία λήψης των οργάνων. Σε δωρεά οργάνων προχώρησε η οικογένεια του 30χρονου συνοριοφύλακα. Από τον άτυχο 30χρονο λαμβάνονται η καρδιά, η νεφρή και η κερατοειδής. Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος συνοριοφύλακας αρχικά είχε μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Δημοτήχου, αλλά εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Όλες αυτές τις ημέρες ήταν κλινικά νεκρός, γι' αυτό και η οικογένειά του προχώρησε στην πράξη αυτή και έτσι η καρδιά, η νεφρή και η κερατοειδής του 30χρονου θα μεταμοσχευθούν σε τρεις ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη για να συνεχίσουν να ζουν. Εγκληματική οργάνωση με δράση από Αλεξανδρούπολη ως τα Γιάννενα, κυρίες και κύριοι, αποκάλυψε η αστυνομία. Ειδικότερα, μια γυναίκα μέρος του κυκλώματος συνελήφθη στο συνοριακό σημείο του Προμαχώνα από αστυνομικούς της ελληνικής αστυνομίας, τη στιγμή που προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα με την κατηγορία της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και απάτης. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία της αστυνομίας φέρουν στο φως πως η κατηγορουμένη είχε καταφέρει να αποσπάσει από τα θύματα της χιλιάδες ευρώ καθώς και χρυσαφικά. Επτά υποθέσεις απατών, εκ των οποίων οι έξι τετελεσμένες και η μία σε απόπειρα, οι οποίες διαπράχτηκαν από τις 25 Ιουλίου 2023 έως τις 13 Σεπτεμβρίου του 2023, εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας. Οι υποθέσεις απατών είχαν γίνει σε βάρος ηλικιωμένων στην Αλεξανδρούπολη, την Κομωτινή, καθώς και σε άλλα μέρη της χώρας, όπως στη Λάρισα, στον Βόλο, στην Καβάλα, στη Λαμία, καθώς και στα Ιωάννινα. Έτσι, στο συνοριακό σημείο του Προμαχώνα, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας
Ελλάδας με τη συνεργασία αστυνομικών του τμήματος διαβατηρικού ελέγχου προμαχώνα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ερών, γυναίκα ξένης καταγωγής, η οποία οδηγώντας γιοταχή αυτοκίνητο προσπάθησε να φύγει από τη χώρα. Η γυναίκα συνελήφθηκε σε βάρος, σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της σύστασης και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα που οδηγούσε ως μέσο αξιοπινών πράξεων και δύο κινητά τηλέφωνα. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται και τυχόν συνεργοί, οι οποίοι αναζητούνται. Με τις έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές της Καβάλα σε συνεργασία με τα υπόλοιπα αστυνομικά τμήματα, κατάφεραν να φτάσουν στους κατηγορούμενους που είχαν δράσει κυρίως στο να εξαπατούν ηλικιωμένα άτομα, παρουσιάζοντάς τους ψευδή γεγονότα με σκοπό το παράνομο κέρδος. Αναλυτικά, οι δράστες καλούσαν ανυποψίαστα θύματα και προσποιούμενοι τους γιατρούς ή ακόμα και τους αστυνομικούς με το πρόσχημα πως κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο έχει εμπλακεί ή προκαλέσει τροχαίο ή θανατηφόρο τροχαίο και χρήζει χειρουργικής επέμβασης άμεσα, ζητούσαν να τους καταβάλουν οι συγγενείς μεγάλα χρηματικά ποσά. Καθώς κατάφεραν να πείσουν τα θύματά τους, οι κατηγορούμενοι μετέβαινε στις οικίες των εξαπατημένων να παραλάβει τα χρηματικά ποσά που είχαν συμφωνήσει ή ακόμη και τη μαλφή. Μέχρι στιγμής, μετά την έρευνα της αστυνομίας, έγινε γνωστό πως το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τα ποσά των 114.100 ευρώ καθώς και 32.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τη μαλφή καθώς και 55 χρυσές λίρες. Η γυναίκα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ την έρευνα συνεχίζει το τμήμα ασφάλειας Καβάλας με σκοπό τον εντοπισμό των συνεργών της. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στις αυτοδιοικητικές εκλογές, σε τρεις περίπου εβδομάδες θα κληθούμε οι πολίτες να ψηφίσουμε. Ο κύριος Στράτος Γρηγόρενας, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής στον Εύρο, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Γρηγόρενα. Καλώς ήρθατε στο δελτίο. Παρουσιάστηκε το ψηφοδέλτιο για τις περιφερειακές εκλογές του Κινήματος Αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ. Ναι, το κοινά να το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Είναι το δεύτερο όνομα. Ο κύριος Δαμιάνος Καγγελίδης είναι υποψήφιος περιφερειάρχης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και υπάρχει και μια εκδήλωση την Κυριακή, νομίζω. Κυριακή είναι η παρουσίαση του ψηφοδελτίου του Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Αύριο θα κάνουμε μια περιοδία σε όλο τον νομό τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οι υποψήφοι του συνδυασμού και προφανώς και ο επικεφαλής. Από την Ορεστιάδα μέχρι πάνω στο Τρίγωνο θα κατεβούμε. Και την Κυριακή θα γίνει η παρουσίαση, μια ανοιχτή εκδήλωση. Όποιος θέλει μπορεί να ακούσει και τη διακήρυξη της παράταξης, γιατί είναι μια καινούργια παράταξη, η οποία δημιουργήθηκε τώρα, και τις θέσεις και τις προτάσεις μας για ένα καλύτερο Εύρο που αξίζουμε. Κύριε Γρηγόρενα, λένε πολλοί, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα, ότι οι περιφερειακές εκλογές έχουν μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις δημοτικές. Οι περιφερειακές είναι πιο πολύ πολιτικές εκλογές. Πιο κομματικές. Ναι. Τι θέλει να κεφαλαιοποιήσει το ΠΑΣΟΚ από αυτήν την εκλογική διαδικασία, δηλαδή ποιο ποσοστό θα ήταν ικανοποιητικό και αν πιστεύετε ότι με τα δεδομένα που έχουμε πριν από δύο μήνες είχαμε εθνικές εκλογές, μπορεί να είστε αισιόδοξοι για το νικηφόρο αποτέλεσμα ή αν θέλετε να καταγραφεί μια καλή κούρσα από το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, σίγουρα υπάρχουν διαφορά οι περιφερειακές με τις δημοτικές, αυτό που αναφέρατε. Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι ως ΠΑΣΟΚ που αντέξαμε, μεγαλώσαμε τα ποσοστά μας, δείξαμε ότι ξαναβγαίνουμε στην κοινωνία και στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής του τόπου, καλός ή κακός. Αυτή τη στιγμή θέλουμε και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη να συνεχίσουμε αυτήν την αναδική πορεία, να συνεχίσουμε να μιλάμε με τον κόσμο. Γιατί το να κόψουμε απότομα μία επαφή ή το να μην κατεβάσουμε ένα συνδυασμό και να πρέπει να αναγκαστούν και στελέχη, φίλοι του κόμματος και μέλη, να στηρίξουν κάποιον άλλο συνδυασμό, ο οποίος μπορεί να έχει και δεξιές ρίζες ή οποιαδήποτε άλλη πολιτική ταυτότητα, θα ήταν λάθος πολιτικά. Και για μένα και για το χώρο και γι' αυτό κάναμε το ψηφοδέλτιο. Και κάναμε το ψηφοδέλτιο το οποίο ξεκινάει τώρα, αλλά δεν τελειώνει μετά τις εκλογές, τις τωρινές εκλογές αυτοδιοικητικές. Θα έχει μέλλον. Αυτή η παράταξη ξεκίνησε τώρα και έχουμε ορίζοντα και για τις επόμενες εκλογές να συνεχίσει. Η προηγούμενη παράταξη γιατί σταμάτησε να λειτουργεί? Η προηγούμενη παράταξη. Γιατί έκλεισε τον κύκλο της? Έκλεισε τον κύκλο της με τα πραγμένα της. Έχουμε διαχωρίσει τη θέση μας ανοιχτά και σαν. Λόγω του τρόπου που κινήθηκε την προηγούμενη τετραετία. Ναι, λόγω του τρόπου που κινήθηκε, αναγκαστικά έπρεπε βάσει του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Το νόμο της απλής αναλογικής, τον οποίο τον έχουμε συζητήσει και για τις εθνικές και τις αυτοδιοικητικές, αναγκάστηκε με λάθος τρόπο, με λάθος χειρισμό, να συνδιοικήσει καλώς κακώς με την παράταξη του κυρίου Μέτιου. Ήταν κάτι το οποίο ήταν λάθος, δεν ερωτήθηκε η βάση ή τα μέλη του κόμματος. Οπότε ήταν μια κακιά παρένθεση στην αυτοδιοικητική
ιστορία του ΠΑΣΟΚ, την αφήνουμε στην άκρη και προχωράμε καθαρά με ένα τελείως καινούριο συνδυασμό. Δεν έχουμε κάποιον από τον προηγούμενο συνδυασμό, είναι τελείως ανανεωμένος, με φρέσκα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν και ξανακατεύει πολλά από αυτά στο στίβο, στις εκλογές, στο Σταυρό κλπ. Με τα μέλη του Εύρου, τα οποία εσείς συνομιλείτε και θα είναι στο ψηφοδέλτιο αυτό, ποια είναι τα βασικά σημεία στα οποία θέλουν να παρέμουν την επόμενη μέρα από την ανάληψη των καθηκόντων από τη 1η του 24, είτε είναι στη διαχείριση των πραγμάτων, είτε είναι στην αντιπολίτευση. Καταρχάς πρέπει μια ψηφία. Ναι, καταρχάς κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η Καλλικρατική Δήμη, μετά τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, οι περιφέρειες έχουν μεγάλες εξουσίες στα χέρια τους. Καλά, λέμε τώρα. Θεωρητικά, στην περιφέρειά μας είδαμε το απόλυτο τίποτα. Είμαστε η μόνη περιφέρεια που δεν έχει εντάξει ούτε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Πέρα τη θεσμική υπογραφή του Περιφερειάρχη. Πώς δεν έχει εντάξει. Είναι η θεσμική υπογραφή που βάζει, δεν έχει δικό της πρόγραμμα το οποίο να είναι στο ΕΣΠΑ. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Το θέμα μας είναι ότι η περιφέρεια δεν μπορεί μόνο να ζητάει να είναι ο ουραγός των εξελίξεων στο οτιδήποτε έχει να κάνει. Έχει να κάνει με την οικονομία, έχει να κάνει με το δημογραφικό της περιοχής, με την οδοποιία, με τα πραγματικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, τα αντιπλημμυρικά που έρχονται και θα είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσουμε μετά την καταστροφική πυρκαγιά την οποία ζήσαμε. Είδαμε ότι η περιφέρεια παίρνει ένα ελάχιστο ποσοστό σε σχέση με την καταστροφή την οποία βίωσε η αντιπολίτευση. Πιστεύετε ότι έχει ευθύνη γι' αυτό ο κ. Πέτροβιτς που ήταν αντιπεριφερειάρχης του Εύρου? Πιθανόν και να έχει. Δεν μπορώ. Εγώ κρίνω εν γέννη τον κύριο Μέτιο, ήταν αντιπεριφερειάρχης και ο κ. Πέτροβιτς. Από εκεί και έπειτα τα πεπραγμένα κρίνουν. Ο κόσμος θα το κρίνει. Ο κ. Πέτροβιτς έχει αποσυρθεί από το κομμάτι της περιφέρειας. Είναι... Ναι, αλλά παραμένει αντιπεριφερειάρχης. Παραμένει αντιπεριφερειάρχης, άρα σαφώς και έχει και μία ευθύνη σε αυτό. Από τη στιγμή που παραμένει στη θέση του. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να δοκιμάσουμε την πολιτική αλλιώς και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, εδώ πέρα στην περιφέρειά μας, ότι βάσει του Καλλικράτη και βάσει του ενός νομοσχεδίου του οποίου υπάρχει και υπάρχει περιφέρεια, να πάμε στο ότι η περιφέρεια θα δημιουργεί και θα αναπτύσσει και δεν θα είναι να περιμένει από την κεντρική εξουσία. Δεν πρέπει να πάψουμε να είναι ζητιάνος η περιφέρεια, αλλά να είναι ο άνθρωπος ο οποίος η περιφέρεια να παράγει. Να παράγει τι? Να παράγει ευκαιρίες, να παράγει κέρδος και κεφάλαιο για τον τόπο, να μπορέσει να αναπτύξει αυτόν τον τόπο επιτέλους και να έχει ουσιαστική παρουσία σε όλα τα προβλήματα. Πιστεύετε ότι έχει αναπτυχθεί αυτό που λέμε περιφερειακή συνείδηση, δηλαδή οι ευρύτες αισθανόμαστε ότι είμαστε ένας αδελφός νομός με τη Δράμα, ας πούμε, ή δεν τα έχουμε καταφέρει πάρα πολύ? Ένα ερώτημα είναι αυτό και ένα δεύτερο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ναι. Εάν υπάρχει την επόμενη μέρα ανάγκη για συνεργασία, βέβαια ο νόμος έχει αλλάξει. Δεν χρειάζεται. Δύσκολο. Ναι. Αλλά αν γίνονται θετικά πράγματα από αυτό που θα κερδίσει, θα μπορεί ο δικός σας συνδυασμός να στηρίξει ή να υπερψηφίσει κάποια θετικά πράγματα, ή θα φοβάται μην τον. Όχι, δεν έχει να κάνει. Του πάρετε το κεφάλι από το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, δεν ήμασταν ποτέ άνθρωποι που παίρναμε κεφάλια. Όταν υπάρχει κάτι καλό, σαφώς το επικροτούμε. Όταν βλέπουμε όμως ότι υπάρχει κάτι καλό, το οποίο είναι καλό για την κοινωνία και για τον κόσμο που το ψηφίζει, έτσι, όχι για μικροπολιτικά παιχνίδια. Σαφώς να το στηρίξουμε όποιος mm-hmm. και αν είναι αυτός. Αλλά το θέμα μας δεν είναι το αύριο μεθαύριο, ούτως άλλως δεν θα χρειαστεί με τον καινούριο νόμο όπως υπάρχει να μπούμε σε ένα τέτοιο σενάριο. Το θέμα τώρα το αν έχει περιφερειακή συνείδησή μας, αν έχει αναπτυχθεί, μέχρι ένα βαθμό έχει αναπτυχθεί η περιφερειακή συνείδηση, αλλά χρειάζονται και με άλλα. Και άλλα βήματα για να μπορέσουμε να νιώσουμε. Θα σας πω ένα παράδειγμα και γιατί σας το ρωτώ αυτό. Ναι. Είχαμε την προηγούμενη Πέμπτη εκπομπή εδώ στις εξελίξεις για τα θέματα της περιφέρειας και την επόμενη μέρα μου τηλεφώνησε ένας κύριος από τη Δράμα και μου λέει: Έχεις δίκιο για την περιφερειακή συνείδηση. Γιατί έχουμε δύο εινοποιεία, δύο φίλοι και υπάρχουν και εινοποιεία στον Εύρο. Και καταλάβαμε μέσα από την εκπομπή ότι δεν έχουμε συνδεθεί μεταξύ μας. Εκεί αυτό θα. Με προλάβατε και ήθελα να πω σαν παράδειγμα, σαν αντίστοιχο παράδειγμα, ότι η σύνδεση, αυτό που λέμε, δηλαδή το πέρα το μέσα μας να νιώσουμε ότι είμαστε στην ίδια περιφέρεια, έχει να κάνει και με το κομμάτι ότι η εκάστοτε παράταξη η οποία κυβερνάει είναι στην εξουσία της περιφέρειας, θα πρέπει να δώσει και το δρόμο και τον τρόπο και τα εφόδια στους νομούς να μπορέσουν να νιώσουν όμοροι και δίπλα και ότι έχουμε τις ίδιες ανησυχίες και τα ίδια προβλήματα. Αλλά ήταν θέμα της διοίκησης, πιστεύετε αυτό? Είναι και θέμα της διοίκησης, σαφώς. Όταν δεν μπορείς όταν αποξενώνεις τον κάθε νομό ξεχωριστά, και επειδή έχουμε και τις εθνικές εκλογές που ούτως ή άλλως είμαστε χωριστά, ναι, και βλέπεις μια τέτοια αντιμετώπιση, δηλαδή διαφορετική, ότι ο καθένας κοιτάει το δικό του νομό, είναι κάτι το οποίο είναι εγκληματικό. Τώρα, τελευταίο ερώτημα. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήταν να συγκροτηθεί το ψηφοδέλτιο?
Ειλικρινά θέλω να μου απαντήσει. Δεν έχω, ποτέ δεν έχω απαντήσει με ανηλικρίνεια. Ήταν δύσκολο, αργήσαμε. Σίγουρα γίνανε λάθη στον τρόπο που έγινε, αλλά θεωρώ ότι καταρτήσαμε ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο, το οποίο καλύπτει όλο το νόμο, από το Βόρειο Εύρο μέχρι και τη Σαμοθράκη. Εμέσως βέβαια τη Σαμοθράκη, αλλά δεν. Ναι. Και η παρουσίαση είναι την Κυριακή. Η παρουσίαση είναι την Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί στον Αστέρα, στην αίθουσα Άβδυρα. Είναι ανοιχτή η εκδήλωση. Καλούμε όλο τον κόσμο που θέλει να ακούσει, να γνωρίσει και τους υποψηφίους σαφώς, αλλά πάνω απ' όλα, γιατί δεν έχει να κάνει τόσο με τα πρόσωπα, έχει να κάνει τόσο με τη διακήρυξη και την ιδέα. Το γιατί θέλουμε να έχουμε μια παράταξη και το τι πρεσβεύουμε. Θα είναι καλό να έρθουν να ακούσουν τις προτάσεις που έχουμε για τον Εύρο, την απάντηση σε αυτά που σίγουρα θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός για τον Εύρο, τα οποία βάσει των πεπραγμένων αυτής της κυβέρνησης θα είναι ανεπαρκή. Αυτή είναι η προσωπική μου. Αυτό τώρα θα είναι σαν να κάνετε την πολίτευση το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία και όχι η περιφέρεια. Για την περιφέρεια ανέφερα πριν ότι έχει καταντήσει ουράγο να ακολουθάει τις εξελίξεις και να μην διεκδικεί τίποτα. Πήραμε τα μικρότερα χρηματικά ποσά. Γιατί... Ναι, αλλά πώς προδιαγράφεται ότι θα είναι αρνητικό αυτό που θα πει ο Πρωθυπουργός για τον Εύρο? Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτό πιστεύω εγώ απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία έχει εξαπατήσει επανειλημμένα τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Είστε καλά. Άνοιξε, κυρίες και κύριοι, σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης στο Market Pass και θα διέχεται αιτήσεις έως τις 31 Οκτωβρίου. Με στόχο την ελάφρυνση των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος αγορών, ιδιαίτερα στα είδη διατροφής. Το ύψος της ενίσχυσης παραμένει στα 22 ευρώ το μήνα για μονομελές νοικοκυριό, συν 10 ευρώ για κάθε επιπλέον μέσο, με το μέγιστο ποσό να φτάνει στα 100 ευρώ. Νωρίς το πρωί της Παρασκευής άνοιξε η πλατφόρμα του νέου Market Pass που καλύπτει την περίοδο Αυγούστου-Οκτωβρίου 2023, λαμβάνοντας υπόψη τις φορολογικές δηλώσεις του 2023. Το ύψος της ενίσχυσης παραμένει στα 22 ευρώ το μήνα για μονομελές νοικοκυριό, συν 10 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, με το μέγιστο ποσό να φτάνει στα 100 ευρώ το μήνα. Τα ποσά θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται σταδιακά από τις 29 Σεπτεμβρίου έως και τις 5 Νοεμβρίου ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων και το χρόνο υποβολής των αιτήσεων και η καθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων του Market Pass. Οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν για το αν έγινε δεκτή ή όχι η αίτησή τους. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 31 Οκτωβρίου και όπως προβλέπετε, όσοι έχουν λάβει την ενίσχυση στον πρώτο κύκλο δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, ενώ για το εισοδηματικό κριτήριο θα ληφθούν υπόψη φετινές φορολογικές δηλώσεις. Δικαιούχοι του Market Pass είναι όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα φορολογική δήλωση για το 2022 και το ετήσιο συνολικό εισόδημά τους δεν ξεπερνάει τις 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χειρίας ή ενδιαστάση, τις 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος του νοικοκυριού, τις 24.000 ευρώ για μονογονιακή οικογένεια και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος μετά το πρώτο. Επιπρόσθετα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χειρίας ή ενδιαστάση και το ποσό των 400.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονιακές οικογένειες. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των ΚΕΠ από την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Τονίζεται ότι για τους δικαιούχους που είχαν ήδη λάβει την οικονομική ενίσχυση τους προηγούμενους μήνες δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου εάν επιθυμούν να τροποποιήσουν τον τρόπο χορήγησης της ενίσχυσης ή εάν έχει μεταβληθεί ο αριθμός IBAN του τραπεζικού λογαριασμού της επιλογής τους σε σχέση με την πρώτη καταβολή. Μια γροθιά έγιναν τα κέντρα υγείας της Περιφερικής Ενότητας Ξάνθης για τους πληγέντες από τις πλημμύρες του σφοδρού καιρικού φαινομένου Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Συγκεντρώθηκαν μια σειρά από είδηπο της ανάγκης στα κέντρα της περιοχής και στη συνέχεια δρομολογήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας
προς τους νομούς της Θεσσαλίας. Και μια ακόμη φορά, τα κέντρα υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης έδειξαν το ανθρώπινο πρόσωπό τους, καθώς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Τετάρτης ΥΠΕ και προχώρησαν στη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Φάρμακα, τρόφιμα μακράς διαρκείας, κουβέρτες, νερά και μια σειρά από είδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώθηκαν στα κέντρα υγείας της περιοχής. Στη συνέχεια, δρομολογήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας στους πολίτες που έχουν δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα από τις φωνικές πλημμύρες. Η Τέταρτη ΥΠΕ και το Κέντρο Υγείας Αυδείρων ευχαριστούμε θερμά τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δρύσες, το Σύλλογο Γυναικών Αυδείρων, το Σύλλογο Γυναικών Μαγκάνων, το Γεωργικό Συνεταιρισμό Μαγκάνων, την Καφετέρια Σπιρτόκουτο, το Φαρμακείο Αυδείρων και Χαγιά Ευαγγελία, τον κύριο Μερμικλή, την κυρία Καραγεωργίου και τον κύριο Κιωσέ, το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Αυδείρων, τον Δήμο Αυδείρων και ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο κύριο Γεωργακάκη για τη μεταφορά των εφοδίων στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης και όλους όσοι απλόχερα και άμεσα βοήθησαν στη συλλογή αναγκαίων αγαθών προς τους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας στη Θεσσαλία. Σε κάθε δύσκολη στιγμή, η αλληλεγγύη, η ενσυναίσθηση και η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ μας αποδεικνύει το μέγεθος της ανθρωπιάς μας. Σας ευχαριστούμε όλους. Η ανθρωποκεντρικότητα στην υγεία είναι για άλλη μια φορά γεγονός. Το σύνολο του προσωπικού του Κέντρου Υγείας Σταυρούπολης Ξάνθης, ανταποκρινόμενο στην πρωτοβουλία της Τετάρτης ΥΠΕ, συγκέντρωσε ήδη πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς συνανθρώπους της Θεσσαλίας. Να ευχαριστήσουμε το Φαρμακείο Σταυρούπολης για την συνεισφορά του. Να ευχαριστήσουμε τον Αντιδήμαρχο Σταυρούπολης κύριο Απόστολο Ελευθεριάδη, τον Αντιδήμαρχο Ξάνθης κύριο Ιαννίδη Στέφανο και τον κύριο Δημήτρη Μιλωνά, υποψήφιο σύμβουλο στο τοπικό Ξάνθης, για την μεταφορά και συγκέντρωση των ειδών στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην έκκληση για βοήθεια στους συνανθρώπους μας. Η προσφορά όλων είναι συγκινητική. Ευχαριστώ θερμά το σύνολο του προσωπικού του Κέντρου Υγείας Ξάνθης Τέταρτη ΥΠΕ για την προσφορά και την οργάνωση. Η διοίκηση της Τετάρτης ΥΠΕ παραμένει σταθερά αρρωγός. Σε κάθε δράση την ευχαριστούμε πάντα για την έμπνευση, το κίνητρο, το όραμα και την βοήθεια. Τέλος, ευχαριστώ θερμά την Περιφέρεια Ξάνθης που είναι αρρωγός μας και τον Δήμο Ξάνθης που μας βοήθησε στην μεταφορά των συγκεντρωμένων υλικών. Ο Αντιδήμαρχος κ. Μανώλης Πανουράκης είναι πάντα δίπλα μας. Η ανταπόκριση των κατοίκων της Ξάνθης στο κάλεσμα της παροχής βοήθειας είναι συγκινητική, καθώς αντίστοιχες δράσεις υλοποιούνται από δήμους, εκκλησία, φορείς αλλά και εθελοντές μεμονωμένα. Μεγάλες ποσότητες προϊόντων και ειδών υγιεινής συγκεντρώθηκαν στο πολυκοινωνικό κέντρο της Αλεξανδρούπολης για τους πυρόπληκτους του Εύρου. Οι παλέτες που συγκεντρώθηκαν θα διανεμηθούν σε Δαδιά και Αλεξανδρούπολη και σε όσους το έχουν ανάγκη. Μεγάλες είναι οι ποσότητες των προϊόντων και των ειδών υγιεινής που συγκεντρώθηκαν στο πολυκοινωνικό κέντρο της Αλεξανδρούπολης για τους πολίτες που επλήγησαν από την πύρινη λέλαπα που δοκίμασε τόσο σκληρά τον Εύρο. Σε μια προσπάθεια να βοηθηθούν οι πολίτες του Εύρου, γνωστή εταιρεία με τη συνδρομή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Δημερτζόπουλου, συγκεντρώθηκαν 6 παλέτες με προϊόντα καθημερινής χρήσης και είδη υγιεινής. Όπως αναφέρει και η Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Πολυκοινωνικού, μερικές από τις συγκεκριμένες παλέτες θα αναχωρήσουν για το σουφλί με σκοπό να μοιραστούν στους πυρόπληκτους της Δαδιάς, ενώ οι υπόλοιπες θα μοιραστούν στους οικισμούς της Αλεξανδρούπολης. Είχαμε μία δωρεά από την εταιρεία Μέγα. Μεσολάβησαν ο κύριος Δερμετζόπουλος, βουλευτής μας εδώ της περιοχής, και ο κύριος Χατζηβασιλείου από την περιοχή των Σερών. Η εταιρεία αυτή είναι ήδη γηνής, φροντίδας, βγάζει και μας έστειλε μια πολύ μεγάλη ποσότητα. Και αναφέρεται και σε μωρά παιδιά και σε ενήλικες γυναίκες και σε ηλικιωμένους. Είναι για όλους τους ανθρώπους η φροντίδα υγιεινής. Είναι πολύ μεγάλη και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την εταιρεία που μας την έκανε, αλλά και τους κυρίους που μεσολάβησαν και μας βοήθησαν στο να έχουμε. Από αυτή την ποσότητα, ένα μέρος στέλνουμε στο σουφλί στη Δαδιά, στους ανθρώπους εκεί που έχουν ανάγκη, και το μεγαλύτερο έμεινε εδώ στην πόλη για να το διανέμουμε στα χωριά που είχαν προβλήματα πυρόπληκτων. Ήταν 6 παλέτες σχεδόν, που κάθε μία είχε το είδος της, δηλαδή φροντίδα μωρού, γυναικών ενηλίκων και ηλικιωμένων. Δηλαδή καλύπτει πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.
Στις 24 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί φέτος το Run Greece Αλεξανδρούπολης. Η φετινή χρονιά είναι τελείως διαφορετική από όλες τις προηγούμενες, καθώς το σύνολο των εσόδων από τις δηλώσεις συμμετοχής θα δοθούν στους πυρόπληκτους του Εύρου. Το φετινό Run Greece Αλεξανδρούπολης τρέχει για τους πυρόπληκτους. Έπειτα από πρόταση του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, που έγινε δεκτή από τον ΣΕΓΑΣ, όλα τα έσοδα από τις δηλώσεις συμμετοχών του αγώνα θα διατεθούν στους κατοίκους του Εύρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Το μεσημέρι της Παρασκευής, οι διοργανωτές του αγώνα παραχώρησαν συνέντευξη τύπου για τη διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί φέτος την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου με αφετηρία και τερματισμό το Φάρο και διαδρομές 10 και 5 χιλιόμετρων, καθώς και τον αγώνα των παιδιών. Να καλέσουμε λοιπόν όλο τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτόν τον έκτακτο χαρακτήρα που έχει λάβει το Run Greece. Οι εγγραφές συνεχίζονται τόσο διαδικτυακά όσο και μπροστά από το Δημαρχείο, όπου υπάρχουν εθελοντές και κάνουν εκεί τις εγγραφές για όλους τους συνδημότες και όλους τους πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν, προκειμένου να βοηθήσουν αυτός ο αγώνας να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ως προς το κομμάτι της φιλανθρωπίας, ως προς το κομμάτι της αλληλεγγύης προς τους πληγέντες πυρόκληκτους του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Είναι μια διοργάνωση η οποία έχει γίνει θεσμός, μια διοργάνωση στην οποία η περιφέρεια είναι αρρωγός από την πρώτη στιγμή, με πολυδιάστατο χαρακτήρα, πέρα από την άθληση, πέρα από την κοινωνικοποίηση και την ψυχαγωγία των συμμετεχόντων. Φέτος η διοργάνωση αποκτά ένα ιδιαίτερο νόημα και ευχαριστούμε πολύ τον ΣΕΓΑΣ πραγματικά που αποδέχτηκε αυτή την πρόσκληση να ενισχύσουμε τους συμπολίτες μας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε στην περιοχή. Εμείς θα είμαστε κοντά σε τέτοιες δράσεις, θα τις στηρίζουμε, δράσεις οι οποίες θα έχουν και ως στόχο την επανένταξη της στην κανονικότητα, γιατί ως Ευρύτες, ως Ακρίτες έχουμε μάθει να μην τα παρατάμε, να σηκώνουμε τα μανίκια και να κοιτάμε για την επόμενη μέρα. Έχει μαυρίσει η ψυχή μου βλέποντας, μπαίνοντας στην Αλεξανδρούπολη, όλο το τοπίο. Και είμαστε εδώ για να δώσουμε χρώμα στο μαύρο, να δείξουμε ότι υπάρχει η θέληση να προχωρήσουμε μπροστά. Την πρωτοβουλία πήραν οι δύο συνεργαζόμενοι φορείς μας, η Περιφέρεια και ο Δήμος, με την πρότασή τους να αφιερώσουμε τον αγώνα αυτό στους πυρόπληκτους και στην ενίσχυσή τους. Έτσι λοιπόν, με ένα σύνθημα, τρέχουμε για τους πυρόπληκτους, δίνουμε χρώμα στο μαύρο, όλοι μαζί και ειδικά εσείς στα μέσα ενημέρωσης, να καλέσουμε όλο τον κόσμο να παρευρεθεί στις 24 του μηνός κάτω από το Φάρο στην Αλεξανδρούπολη, να δώσουμε ένα μαζικό παρόν, είτε αγωνιζόμενοι, είτε ως φίλαθλοι, είτε ως εθελοντές, ώστε να τονίσουμε ότι ο Εύρος είναι εδώ, η Αλεξανδρούπολη είναι εδώ και αγωνίζεται για ένα καλύτερο αύριο. Είμαι πολύ χαρούμενη που η Ομοσπονδία που ανήκω πήρε την απόφαση μετά από πρόταση του Δήμου και της Περιφέρειας ότι οι χρήματα μαζευτούν από αυτό το Run Greece να αποδοθούν στους πυρόκλητους της περιοχής μας. Ό,τι έχουμε ζήσει θέλω από όλους μας να παραμείνει χαραγμένο στη μνήμη του. Θέλω όμως και το ζητάω με όλη μου την ψυχή, όλοι οι συμπολίτες μας, έστω και αν αυτοί είναι απομακρυσμένοι από το χώρο της Αλεξανδρούπολης, να κάνουν εγγραφή για να μπορέσουν να αποδοθούν τα μεγαλύτερα ποσά που μπορούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν το βιός τους. Είναι δύσκολες οι συνθήκες και το καταλαβαίνουμε. Έχει κυριολεκτικά μαυρίσει η ψυχή μας με ό,τι ζήσαμε. Ξέρω και καταλαβαίνω ότι ένα γεγονός το οποίο προσφέρει χαρά είναι ένα έναυσμα για να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι δυστυχώς η ζωή συνεχίζεται και συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς. Οπότε να μας προσγειώσει την πραγματικότητα, να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά που επλήγησαν για να συνεχίσουν όσο μπορούν. Από εκεί και πέρα, το ΣΕΓΑΣ είναι πρωτοφανής κίνηση αυτή που έχει κάνει. Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά. Την επικροτούμε όλοι μαζί και ως ΕΑΣ.
Εννοείται ότι είναι το κοινωνικό του πρόσωπο και κάθε ομοσπονδία κατ' εμέ πρέπει να δείχνει ένα τέτοιο πρόσωπο. Μπροστά μας, κύριε Χατζηβασιλείου, δεν είναι μόνο η πυρόπληκτη περιοχή του νομού μας. Έχουμε να κάνουμε και με τη Θεσσαλία. Πρέπει να συμβάλλουμε και εκεί. Το ζητάω ως χάρη, ως εκπρόσωπος της ΕΑΣ, προς τον κεντρικό ΣΑΕΓΑΣ, θα το μεταβιβάσετε. Ο Εθνικός κάθε χρόνο, από την ημέρα που ξεκίνησε αυτή η διοργάνωση, ήταν αρρωγός, είτε με προσωπικό είτε με τεχνογνωσία, για να μπορέσει να βγει εις πέρας όλη αυτή η εκδήλωση. Όπως καταλαβαίνετε, οι συμμετέχοντες φορείς, θεσμική, περιφέρεια, δήμος, όπως και η Κεντρική Επιτροπή από το ΣΕΓΑΣ, πάντα προσπαθούμε για να δίνουμε το καλύτερο. Έτσι και φέτος θα προσπαθήσουμε για να βγάλουμε μια πιο άρτια αθλητική διοργάνωση. Συγχαρητήρια και στο ΣΕΓΑΣ και στο Δήμο και στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου για την πρωτοβουλία για τη υποστήριξη των πυρόπληκτων. Και βασικά συγχαρητήρια και στους τρεις φορείς που συνεχίζουν να στηρίζουν την πόλη μας και αυτόν τον μοναδικό θεσμό, ο οποίος ακόμα και στα χρόνια της κρίσης του COVID, αλλά και αυτής της κρίσης της τελευταίας, παραμένει η μεγαλύτερη διοργάνωση αθλητική που διοργανώνεται στη Θράκη. Νομίζω όμως ότι δεν στηρίζεται τυχαία και από τους τρεις αυτούς μεγάλους φορείς. Υπάρχουν ορατά τα αποτελέσματα πάνω στην κοινωνία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Ακολουθεί η πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό. Τα τελευταία γεγονότα περίπου τα μεσάνυχτα θα είμαστε και πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, από όλους όσους εργαστήκαμε στην παραγωγή του δελτίου μας, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.